un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Μετά από δύο χρόνια καραντίνας, η Αλφάβητο Παρέλαση ετοιμάζεται να εξηγηθεί στους δρόμους της Καβάλας την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου του 2023. Οι προετοιμασίες που αφορούν το θέμα της παρέλασης, της διαδρομής και της συμμετοχής αλλά και άλλων δημοτικών σχολείων πέραν του Δήμου Καβάλας έχουν ξεκινήσει, καθώς πρόκειται για την πρώτη Αλφάβητο Παρέλαση μετά από την διακοπή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Φέτος αξίζει να σημειωθεί πως στην Αλφάβητο Παρέλαση θα συμμετέχουν και σχολεία από τη γειτονική πόλη της Ξάνθης, τα οποία θα φιλοξενήσουν τα σχολεία στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ξάνθης. Ναι, ναι. Είπαμε μετά από 10 χρόνια παρουσίαση της αλφαβητοπαρέλασης να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Η αλφαβητοπαρέλαση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί 12 Φεβρουαρίου. Ναι. Είμαστε έτοιμοι με συμμετοχή των σχολείων της πόλης μας και κάποια σχολεία εκτός πόλης, ναι, τα οποία θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά. Το επόμενο και μεγαλύτερο βήμα που κάναμε είναι αυτό το άνοιγμα, το χέρι συνεργασίας με τον Δήμο Ξάνθης. Εκεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κάθε χρόνο πραγματοποιεί την μαθητική παρέλαση στην Ξάνθη. Σωστά. Ζητήσαμε ένα τμήμα από αυτούς να παρελάσει στη δική μας παρέλαση και σε ανταπόδοση αυτής της κίνησης, ένα δικό μας τμήμα να παρελάσει μία εβδομάδα αργότερα στη δική τους παρέλαση. Έτσι ανοίγουμε το δρόμο μιας μεγαλύτερης μελλοντικής συνεργασίας. Yeah. Έχουμε έναν κοινό συνδετικό κρίκο, είναι ο φίλος μας ο Πειρατής, ο οποίος επισκέπτεται και την πόλη της Καβάλας και κάνει ωραία ντοκιμαντέρ για την πόλη μας και θα είναι και φέτος ο αρχηγός του καρναβαλιού της Ξάνθης. Μάλιστα. Ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω ότι θα δυναμώσει όσο περνάνε τα χρόνια και περισσότερο. Μπορούν να έρχονται και ουσιαστικά ομάδες και από άλλους νομούς και να συμμετέχουν μέσα στην αλφαβητοπαρέλαση για να την ενισχύσουν κιόλας, έτσι, να γίνει ακόμα και μεγαλύτερη. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, να δυναμώσουμε την αλφαβητοπαρέλαση, έτσι ώστε να προσελκύουμε κάθε φορά και περισσότερο κόσμο στην πόλη μας.